Το παράδειγμα της Μυκόνου δείχνει πως αν χρειαστεί θα μας ξανακλείσουν, τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Στράτος Ιωάννου, απαντώντας σε επαγγελματίες του κλάδου και πολίτες που χρησιμοποιούν ως άλοθη για τον μη εμβολιασμό τους ή την μη τήρηση των μέτρων την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού για ένα νέο γενικευμένο lockdown. Η επανεκκίνηση του τουρισμού τον περασμένο Μάιο έγινε με μεγάλες προσδοκίες και τα μηνύματα και στην Ήπειρο έδειχναν πως η φετινή τουριστική περίοδος θα ήταν σαφώς καλύτερη από την προηγούμενη. Και αυτό επιβεβαιώθηκε στην πορεία παρόλο που η πανδημία έδειξε τα δόντια της στην χώρα μας με ένα τέταρτο κύμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και την ραχθαία αύξηση των κρουσμάτων που βρίσκονται σε τετραψήφιους αριθμούς ξανά. Στην περιοχή μας η εικόνα παραμένει καλή, αν και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, αφού η επιδημιολογική κατάσταση αποτελεί πλέον κριτήριο για τους ενδυνάμει επισκέπτες, Έλληνες και ξένους, όπως σημείωσε ο κύριος Ιωάννου μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα. Κοιτάξτε, από ό,τι δείχνει, είναι μια χρονιά καλύτερη από την περσινή. Αυτό που ακριβώς αναμέναμε. Αναμέναμε και αυτό ήταν ο στόχος, να έχουμε μια χρονιά καλύτερη, αρκετά καλύτερη από το 2020. Ξέραμε ότι δεν μπορούμε φέτος να φτάσουμε στα επίπεδα του 2019. Παρ' όλα αυτά, έχει αρχίσει να πηγαίνει αρκετά καλά και ευελπιστούμε ότι θα πάει καλύτερα. Το πρόβλημα που βλέπουμε είναι ότι, όπως είπατε, με τα κρούσματα που υπάρχουν και στην περιοχή μας, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα, είναι ένας παράγοντας ο οποίος έχει αρχίσει να προβληματίζει και τους επισκέπτες, αλλά και τους επιχειρηματίες του κλάδου και εμάς σαν περιφέρεια. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάποιο θέμα πάνω σε αυτό, γιατί δεν προσέχουν κάποιοι και δημιουργείται πρόβλημα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει μεγαλύτερο πρόβλημα, θα συνεχίσει έτσι, δεν θα υπάρξουν από τις ξένες αγορές ειδικά. Εδώ θέλω να πω κάτι, επιτρέψετε. Σημαίνει το εξής. Ακούω συνέχεια ότι δεν θα μας κλείσει η κυβέρνηση, δεν αντέχει να μας κλείσει και με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν χαλαρά. Το παράδειγμα της Μυκόνου, όταν η Μύκονος είναι το υπαριθμόν ένα προορισμός που έκλεισε ουσιαστικά, γιατί όταν λες στη Μύκονο μετά το μεσάνυχτα έως 6 το πρωί απαγορεύεται η κυκλοφορία και δεν υπάρχει μουσική, είναι σαν να την έχεις κλείσει. Το παράδειγμα της Μυκόνου να μας γίνει μάθημα και ας το καταλάβουν όλοι ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο να κλείσουν μια Πρέβεζα, Άρτα, Γιάννενα, Ιγουμενίτσα και πάει λέγοντας Πάργα, ξέρω εγώ, και υπόλοιπους προορισμούς. Θα είναι πολύ πιο εύκολο, δεν θα τους κοστίσει τίποτα. Αφού έκλεισε η κυβέρνηση τη Μύκονο που είναι ο υπαριθμόν ένα, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κλείσει πολύ πιο άνετα και άλλους προορισμούς που είναι μικρότεροι προορισμοί και όχι τόσο δυναμικοί. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι υπάρχουν οι ξένοι, οι Μεγάλοι Βρετανοί, βλέπατε μέχρι στις 19 του μηνός, μέχρι χθες ουσιαστικά, δεν ερχόντουσαν στην Ελλάδα, λόγω ότι ήμασταν πορτοκαλί. Αν αυτοί λοιπόν τώρα αποφάσισαν να έρθουν και να μας ξαναβγάλουν πάλι πορτοκαλί ή κόκκινος και δεν έρθουν, είναι μια μεγάλη ζημιά. Οι Σκανδιναβοί που έρχονται. Χθες, παράδειγμα, ήρθαν γύρω στα 10-12 αεροπλάνα από τις σκανδιναβικές χώρες. Ένα τεράστιο αριθμό. Γιατί αν αυτό το πολλαπλασιάζεται με 150 έως 200 άτομα το κάθε αεροπλάνο, καταλαβαίνετε ότι είναι περίπου στα 2.000 άτομα, με μέσο όρο 10 διανυκτερεύσεις, είναι 20.000 διανυκτερεύσεις. Σημαντικός αριθμός για την περιοχή μας και για τη δυναμική που δίνεται στην περιοχή μας. Αν λοιπόν εμείς δεν προσέχουμε και κλείσουμε και αυτούς, αυτούς προορισμούς που ήδη έρχονται, συν τους αυτούς που έρχονται οδικώς, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Βαλκάνοι, Σέρβοι, Σκοπιανοί, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Πολωνοί κλπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλοι αυτοί έχουν αρχίσει να έρχονται στην περιοχή μας, δίνουν μια δυναμική. Αν ανακοπεί αυτή η δυναμική, θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα γενικότερο οικονομικό. Πρέπει λοιπόν να εμβολιαστούν όλοι, μα όλοι, αυτό είναι το μήνυμα που λέω, και όσοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν, καλό είναι να καθίσουν στο σπιτάκι τους. Δηλαδή, να σας πω τι μου συνέβη χθες, θα το πω. Δηλαδή, πάω σε κυκλοφορώ και βρίσκω κάποιους ανθρώπους και ξέρω κάποιους ο οποίος δεν έχει εμβολιαστεί και μείνουν το χέρι του να με χαιρετήσει. Εγώ δεν δίνω γενικά το χέρι μου, δηλαδή, τον αγώνα, ξέρετε κτλ. Αλλά δεν είναι το χέρι του. Λέω, καλά, τι μου δίνεις το χέρι σου. Είσαι ανεμβολίωστος και μου δίνεις το χέρι σου. Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι. Δηλαδή, θέλουν να μην εμβολιαστούν. Ας σταματήσουν να δίνουν τα χέρια, ας φοράνε τις μάσκες τους, ας μην κάνουν παρέα με άλλους, με άλλο κόσμο ας πούμε, ας είναι σε μια απομόνωση σχετική, να αυτοπεριοριστούν οι ίδιοι, αφού δεν θέλουν να εμβολιαστούν, γιατί μπορεί να φοβούνται. Εγώ δέχομαι ότι υπάρχει και ο φόβος, έτσι. Δεν είναι μόνο κάποιοι που σκέφτονται, βλέπουν, διαβάζουν διάφορα στο διαδίκτυο. Υπάρχει ο φόβος και είναι θεμητό να υπάρχει ο φόβος κτλ. Αλλά ας αυτοπεριοριστούν τουλάχιστον.
Το πρώτο και κύριο είναι να εμβολιαστούν. Το δεύτερο είναι να κρατάμε όλοι τα υγειονομικά μέτρα, δηλαδή πλήσιμο χεριών, μάσκες, αποστάσεις, όταν είμαστε σε κόσμο μάσκες, εννοώ με κόσμο, όχι όταν είμαστε μόνοι μας και κυκλοφορούμε, αποστάσεις κτλ. Και το τρίτο, εάν δεν τα έχουμε κάνει όλα αυτά, δηλαδή δεν έχουμε κάνει το πρώτο να εμβολιαστούμε, το δεύτερο και οι αποστάσεις και ο αυτοπεριορισμός είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει. Είμαι αισιόδοξο. Μέχρι στιγμή τα στοιχεία είναι καλά. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πέρυσι το Μάιο δεν δουλεύαν οι επιχειρήσεις και ήταν κλειστές. Τώρα φέτος ήταν ανοιχτές. Δεν σημαίνει ότι βγάλανε λεφτά, αλλά είχαν αρχίσει ήδη να κινούνται και να ζεσταίνονται, όπως λέμε. Τον Ιούνιο ήταν ένας μήνας. Πέρυσι πάλι ήταν κλειστές οι επιχειρήσεις. Φέτος ήταν ανοιχτές και πήγανε καλά. Ο Ιούλιος έχει αποκτήσει μια δυναμική από το πριν, λίγο πριν το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος και συνέχεια, όπως λέμε, στην καθημερινή φορτώνει κάθε μέρα. Υπάρχει ένας δισταγμός από τα τηλέφωνα και τις κρατήσεις όσον αφορά το θέμα των κρουσμάτων. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και κάθε περιοχή να έχει λίγα κρούσματα, γιατί το κοιτάζουν αυτό οι επισκέπτες. Και ευελπιστώ ότι με τη σύνεση όλων των πολιτών και με αυτά που είπαμε προηγουμένως, θα συνεχίσει δυνατά και θα πάμε αρκετά καλύτερα από πέρυσι. Σας προβληματίζει ότι υπάρχουν και άλλες αγορές που έχουν έτσι την Ελλάδα στο στόχαστρο και περιμένουν να δουν αυτή την αυξομοίωση των κρουσμάτων, όπως το Ισραήλ? Εντονότατα μας προβληματίζει. Εντονότατα μιλάω και με τον Υπουργό, τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος κάνει τα δύνατα δυνατά για να μπορέσει να πείσει, να εξηγήσει ότι αυτό δεν έχει. Γιατί όντως ξεκίνησε από 400 κρούσματα, έφτασε στα 3.000%, αλλά τώρα φάνηκε να υπάρχει μια σταθεροποίηση προς τα κάτω. Δηλαδή, τώρα είμαστε γύρω στα 2.500-2.700. Ας ελπίσουμε και σήμερα να είναι μια καλή μέρα, ας πούμε, με κρούσματα κάτω των 2.000 και πολύ πιο κάτω. Και προσπαθεί και αυτός να πείσει κάποιους ανθρώπους. Και αυτό που ακούστηκε με τη Γερμανία εδώ και μέρες, ότι θα ζητάει PLF, μέχρι χθες νομίζω δεν ζητούσε. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι τα κρούσματα θα δείξουν ότι δεν χρειάζεται να κάνουν τέτοιες κινήσεις ούτε το Ισραήλ, ούτε η Γερμανία, ούτε η Ρουμανία που ακουστήκαν, ας πούμε. Και είναι κάτι που το ελπίζομαι και εμείς σαν περιφέρεια για όλους τους πολίτες της περιοχής μας, αλλά και ειδικά οι επιχειρηματίες του κλάδου, οι οποίοι περιμέναν από αυτό το καλοκαίρι τουλάχιστον να εισπράξουν και κάτι, να ισοφαρίσουν κάποια από τη χασούρα του 2020. Σε ό,τι αφορά την εσωτερική αγορά, οι προορισμοί, όπως η δική μας της υπηρετικής Ελλάδας, κερδίζουν από το γεγονός των ειδικών μέτρων που χρειάζονται για τα νησιά? Βλέπετε ότι έχουμε αυξημένο εσωτερικό τουρισμό? Έχουμε αυξημένο εσωτερικό τουρισμό. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η αύξηση δεν είναι μόνο από τα μέτρα. Είναι ότι γενικά η Ήπειρος αγαπιέται από τον ελληνικό τουρισμό. Σαν περιφέρεια κάναμε μια σημαντική προβολή τα προηγούμενα χρόνια για να εισπράξουμε τα ωφέλη και να κάνουμε γνωστό ότι πλέον υπάρχει η Ιωνία Οδός, άρχισε να λειτουργεί η Ιωνία Οδός, και έτσι κάναμε μια μεγάλη επιθετική προβολή της Ήπειρου στην Ελλάδα. Και αυτό έχει αποδώσει καρπούς και μας έκατσε σωστά στο timing να αυτή η προβολή που κάναμε να μας αποδίδει. Αλλά γενικότερα, επειδή πάντα εμείς προτιμούσαμε τους Έλληνες επισκέπτες και δεν τους γυρίζαμε την πλάτη όταν γεμίζαμε με άλλους, αλλά ήταν η πρώτη μας προτεραιότητα, αντίθετα με κάποιους άλλους προορισμούς, τους γνωρίζετε, δεν τους αναφέρω τώρα γιατί δεν κάνει, ας πούμε, που τους Έλληνες τους είχαν του πεταματζού, δηλαδή όταν τους στέλνανε για γεμίσματα απλώς, ας πούμε, αλλά ο κύριος στόχος ήταν ο ξένος τουρισμός. Και με προσωπικό ξενόγλωσσο, με στήσιμο του ξενοδοχείου αλλά και των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα θέλω του ξένου και του Ευρωπαίου επισκέπτη και όχι του Έλληνα, δηλαδή τι ώρα θα κλείσουν τα εστιατόρια το βράδυ, από τις 9-10 ξέρω εγώ, το φαγητό κτλ. Εμείς δεν ήμασταν από αυτούς και αυτό είναι χαραγμένο στην μνήμη των Ελλήνων επισκεπτών, σύν σας είπα η προβολή που έκανε η περιφέρεια, και έτσι είμαστε ένας αγαπημένος και δυνατός προορισμός των Ελλήνων. Και όχι μόνο. Ρουμάνοι πάρα πολύ, Βούλγαροι πάρα πολύ, Σκοπιανοί πάρα πολύ και ακόμη και Πολωνοί και Σέρβοι. Έχουμε πάρα πολλούς στην περιοχή μας οι οποίοι κυκλοφορούν με τα αυτοκίνητά τους, όχι με λεωφορεία. Δεν έρχονται με λεωφορείο μόνο, έρχονται και με αυτοκίνητα, που σημαίνει είναι υψηλός τουρισμός, γιατί είναι οι επισκέπτες. Είναι σαν τους τουρίστες του 1970, τότε που η αστική τάξη της Ελλάδας έγινε διακοπές με το δικό της αυτοκίνητο. Έτσι συμβαίνει τώρα με τα Βαλκάνια, που βγαίνουν με το δικό τους μεγάλο, ωραίο αυτοκίνητο, διακοπές στην Ελλάδα. Άρα σημαίνει υψηλού οικονομικού επίπεδου και αφήνουν αρκετά χρήματα.
Ωραία. Να ευχηθούμε λοιπόν ότι θα κρατήσουμε την εικόνα, τουλάχιστον θα τη διατηρήσουμε στο επίπεδο που είμαστε και δεν θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα, για να υπάρχει έτσι και η αναμενόμενη κίνηση και στον τουρισμό. Αυτό ελπίζουμε. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι ότι δεν είναι το πρώτο και κύριο είναι το θέμα υγείας, που είναι αυτονόητο, πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό. Για τον εαυτό τους οι ίδιοι που δεν προσέχουν, που είναι ανεμβολίαστοι, για τους συγγενείς τους, τον παππού τους, τη γιαγιά τους, τη μητέρα τους, τον πατέρα τους, τα αδέρφια τους, για τους φίλους τους, για το κοινωνικό σύνολο. Εδώ θα πω θα με επιτρέψετε μια έκφραση του Στέλιου του Ράμφου που είπε, που διάβασα προχθές και μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτοί που δεν εμβολιάζονται είναι οι λαθρεπιβάτες της κοινωνικής υγείας και της κοινωνικής συνοχής. Περιμένουν, επειδή εμένα που έχω εμβολιαστεί, μέσω εμένα, εσάς και κάποιον άλλον, να αποκτηθεί ανοσία της αγέννησης και να την κλειδώσουν και αυτοί. Όχι, δεν πρέπει να είναι λαθρεπιβάτες. Πρέπει να είναι κανονικοί επιβάτες, πρέπει να εμβολιαστούν και αυτοί. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνω και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να εισπράξουν όλοι.